έχουν καταδικάσει χιλιάδες φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και εργαζόμενοι από όλους τους χώρους. Θα μείνουν όμως στα χαρτιά. Με το νόμο αυτό, η κυβέρνηση υψώνει νέους δραγμούς στην πρόσβαση στα πανεπιστήμια που θα πλήξουν ακόμα περισσότερο τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Μετατρέπει την επιλογή των σχολών σε τζογάρισμα. Απογειώνει την καταστολή στα πανεπιστήμια, αστυνομία, κάμερες, σύγχρονους μηχανισμούς παρακολούθησης, προκειμένου να προωθηθεί απρόσκοπτα η ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση των πανεπιστημίων με τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου, σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ. Ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση, αντί να δώσει λύση στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών για να ανοίξουν με όλα τα υγειονομικά μέτρα οι πανεπιστημιακές σχολές, αντί να δώσει χρήματα για προσλήψεις προσωπικού και συγγράμματα, δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ για αστυνομία και κάμερες μέσα στις σχολές, μειώνει 8% τον κρατικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το 2021. Ο νέος νόμος με τον κόστο εισαγωγής στους φετινούς μαθητές της τρίτης λυκείου υπολογίζονται 30.000 λιγότεροι εισακτέοι, πλήττει την κέρια και τα περιφερειακά πανεπιστημιακά τμήματα, όπως για παράδειγμα της Ορεστιάδας. Τα τμήματα αυτά θα κινδυνεύσουν να κλείσουν σε λίγα χρόνια, καθώς ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών θα είναι ιδιαίτερα μικρός έως μηδαμινός. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, αριθμός εισακτέων το 20, φοιτητές 272, βασιολογίας 195. Φέτος, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που προβλέπεται και συγκριτικά με τις πεσινές βαθμολογίες εισαγωγής στο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα εισαχθούν 30 φοιτητές και στο βασιολογίας κανένας. Αυτά τα ζητήματα παλεύουν εδώ και 3 μήνες οι φοιτητές και στην Ορεστιάδα, γι' αυτό και κινητοποιούνται σήμερα. Προς αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, στηρίζουμε τον αγώνα του φοιτητικού κινήματος, που είναι και δικός μας αγώνας, που είναι και αγώνας των μαθητών μας, των γονείων, αγώνας του ευρύτικου λαού ενάντια στην υποβάθμιση της εκπαίδευσης, της υγείας, των δικαιωμάτων της περιοχής μας. Υιοθετούμε τα αιτήματα της Επιτροπής και απαιτούμε μαζί τους να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος για τα πανεπιστήμια. Δεν θα επιτρέψουμε να κλείσουν τα τμήματα. Να πάρθουν εδώ και τώρα μέτρα στήριξης της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης. Να πάψει κάθε συζήτηση για νέες αντιδραστικές αλλαγές στα πανεπιστήμια. Να πάρθουν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με το τέλος της καραντίνας. Να γυρίσουν οι φοιτητές στα αμφιθέατρα με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Άμεσες προσλήψεις προσωπικού, διδακτικού, διοικητικού καθαριότητας. Μηνιαία επιδότηση κατοικίας σε κάθε φοιτητή. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς με ευθύνη της εργοδοσίας για φοιτητές και εργαζόμενους.